στη θέση του Δήμου Μαλεβιζίου και των τοπικών φορέων ότι η επιλογή της Δαμάστας για τη χωροθέτηση του σταθμού μετατροπής στην Ελανθασμένη επέμεινε ο Μενέλαος Μποκέας στο πλαίσιο της συνάντησης που είχε με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, παρουσία του Λευτέρη Αυγενάκη και του Μάξιμου Σενετάκη. Είναι σαφές ότι χαιρετίζουμε το κλείσιμο των λινοπεραμάτων σε ένα εύλογο βέβαια χρονικό διάστημα. Θεωρούμε ότι η θέση Δαμάστας δεν είναι δεδειγμένη. Ακούσαμε βέβαια τις προτάσεις του Υπουργού και των στελεχών του ΑΔΜΕ σε σχέση με μια βελτιωμένη πρόταση. Ο Κωστής Χατζηδάκης από την πλευρά του δεσμεύτηκε ότι από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί η διασύνδεση Κρήτης Αττικής, ο σταθμός των λινοπεραμάτων θα κλείσει, απαλλάσσοντας την περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου από μια ρηπογόνο μονάδα. Ενώ για το σταθμό της Δαμάστας υπογράμμισε πως δεν θα είναι καν ορατός, προσπαθώντας να κατευνάσει τις αντιδράσεις που έχουν ήδη προκληθεί. Οι κάτοικοι της περιοχής πρέπει να έχουν καθαρό στο μυαλό τους το εξής. Εκεί που στο Δήμο τους, στο Δήμο Μαλεβιζίου, υπάρχει δυστυχώς ακόμα, αλλά θα υπάρχει μόνο για λίγα χρόνια, ένα εργοστάσιο παλιό, ξεπερασμένης τεχνολογίας, που ρίπαινε πολλαπλώς το Ηράκλειο και την ευρύτερη περιοχή, θα υπάρχει όλο αυτό που περιέγραψα, ένας μετασχηματιστής, δηλαδή μη ορατός από τη Δαμάστα, που προφανώς είναι η νύχτα με τη μέρα. Ο πρόεδρος του ΑΔΜΕ από την πλευρά του όμως ξεκαθάρισε ότι η κατασκευή του σταθμού μετατροπής στη Δαμάστα είναι όρος που δεν μπορεί να αλλάξει στις παραμέτρους των διαγωνισμών του έργου. Είναι δεσμευτικός όρος στο διαγωνισμό του ΑΔΜΕ ότι δεν θα είναι ορατός ο σταθμός μετατροπής από κανένα σημείο της Δαμάστας και είμαστε ανοιχτοί σε περαιτέρω βελτιώσεις της διασύνδεσης και σε περαιτέρω υπογειοποιήσεις που θα μειώσουν την οπτική ρήπανση και γενικότερα θα βελτιώσουν το περιβάλλον. Η συζήτηση που προηγήθηκε επικεντρώθηκε στην προσεγιάλωση του Μεγάλου Καλωδίου στην Κορακιά, τα αντισταθμιστικά ωφέλη που διεκδικεί πλέον ο Δήμος Μαλεβιζίου, το αίτημα να αλλάξει η χωροθέτηση του σταθμού μετατροπής και από τη Δαμάστα να μεταφερθεί και αυτό στην Κορακιά, όσο και το κλείσιμο του εργοστασίου των λινοπεραμάτων. Απαντήσεις όμως, οι οποίες με το χρόνο και με τη συζήτηση και με την εξέλιξη θα ισχυροποιούνται και είμαι βέβαιος ότι όταν και η κοινωνία ίδια ενημερωθεί, θα υπασπιστεί και θα αγκαλιάσει το έργο αυτό. Στα αντισταθμιστικά ωφέλη που ζητά ο Δήμος Μαλεβιζίου περιλαμβάνονται φθηνότερο ρεύμα για όλους, χρήματα για αναπτυξιακές μελέτες και έργα με περιβαλλοντικό πρόσημο, στα οποία συμφώνησε ο Κωστής Χατζηδάκης. Είναι δεδομένο ότι από τη στιγμή που θα γίνει ενεργειακή διασύνδεση, και γι' αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς συμφωνούμε και θέλουμε και εμείς, και σε κάθε περίπτωση δεν θέλουμε να καθυστερήσουμε για την ολοκλήρωση του έργου, θα θέλαμε να πούμε ότι είναι σαφές ότι χαιρετίζουμε το κλείσιμο των λινοπεραμάτων σε ένα εύλογο βέβαια χρονικό διάστημα.